Μη καεί μόνο. Μη καεί. Θα ξεκαθούμε εμείς εδώ. Άρα, καμένη άμα είναι. Ελένα, μας βλέπει η Έλενα. Αρχίσαν όλοι οι συνεργάτες είναι μέσα. Όλοι, όλοι. Θέλω να σου θυμίσω ότι την πρώτη περίοδο του κορονοϊού, στο πρώτο lockdown, ναι, με πήρες ένα τηλέφωνο και μου είπες, Μπεσούλα μου, όταν θα ανοίξει, θα έρθεις πάνω στο Στουτγκάρδη. Γιατί να πούμε ότι το Greek Theater Art φιλοξενεί παραστάσεις στη Στουτγκάρδη και έχεις πάει και σε άλλες πόλεις. Είναι μια κίνηση δική σου, είσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Πώς είσαι? Είμαι 28. Είσαι 28 χρονών, έχεις ξεκινήσει όμως με το Greek Theater Art και το κάνεις από ποια χρονιά αυτό? Αυτό ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο ακριβώς. Με τον Νεκτάριο μαζί. Ναι, ο συνεργάτης μου ο Νεκτάριος της Αγγλιβέρης. Και μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε και μας έσπασε την παρθενιά η Μπεσιμάλφα. Α, το έχω εγώ αυτό. Και με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Ναι, με τη Σίρλεϊ Βαλεντάιν. Μπράβο. Μπράβο. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε, γίναμε φίλοι. Ναι. Ανέβηκαν πολλές παραστάσεις πάνω στη Στουτγκάρδη, έτσι. Κάναμε πολλά πράγματα. Και με κάλεσαν να κάνουμε διακοπές μετά το πρώτο lockdown. Ναι. Και μου είπε, Γιάννη. Φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το αρχές καλοκαίρι. Ναι. Ναι. Εσύ μου το είπες προς άνοιξη. Να δεν σου θυμίσω. Μπορεί να είναι και Φεβρουάριος και Μάρτιος. Ήτανε... Πότε κλεισμένοι ήμασταν. Κλεισμένοι ήμασταν μετά το Πάσχα, νομίζω. Μιλήσαμε για τη σειρά αυτή που μου ήρθε στο μυαλό. Ναι. Και μου λέει λοιπόν, παιδιά, ο Γιάννης, έλα μπέσιμο απάνω να κάνεις διακοπές. Λέω, Γιάννη μου, τώρα διακοπές, εντάξει, λέω, θέλω να φύγω. Έχω, μου λέει, και μια ιδέα. Θέλεις να κάνουμε με τα κινητά μας, όπως κάνει όλος ο κόσμος, ένα σύριαλ. Και με πιάνει μαύρη κατάθλιψη. Γιατί βαριέμαι τα πάντα, αφόρητα, βαριέμαι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και του λέω, Γιαννάκη μου, να έρθω μόνο για διακοπές. Αλλά επέμενες. Δεν γίνεται να σε είχα εδώ, στην πηγή του νερού και να μην πίναμε νερό. Του λέω λοιπόν, Γιάννη μου, την παίρνω μόνη μου τη συνέντευξη, το βλέπεις έτσι. Θα έρθω, αλλά θα φέρω και ένα φίλο μου με την κάμερά του. Τον οποίο τον θεωρώ φοβερό οπερατέρ, παύλα, σκηνοθέτη. Είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος και έχει γεννηθεί τυχαία λοιπόν στη Στουτγκάρδη. Κάνω ένα τηλέφωνο στον Στέφανο τον Κοντομάρη και μου λέει, ναι, έχω γεννηθεί στη Στουτγκάρδη και θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω στη Στουτγκάρδη. Λέω, θα κάνουν τα παιδιά μια σειρά με κινητά. Δεν παίρνεις και την κάμερά σου να δούμε μήπως κάνουμε κάτι πιο επαγγελματικό. Ναι, και τότε πήγα στη Στουτγκάρδη. Θέλω εδώ να πω, θέλω όμως να πω εδώ ότι πίστεψες όμως όλο αυτό. Πίστεψες πάρα πολύ. Ερασιτεχνικό μεν, τρελό δεν, το πίστεψες πάρα πολύ εξ αρχής. Και το γούσταρες. Πιστεύω σε σένα. Δεν ήξερα ότι θα συναντήσω αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησα. Πάω λοιπόν εκεί, με παίρνει από το αεροδρόμιο με τον Νεκτάριο, το συνεργάτη του, και γίνεται το θαύμα. Μίλα μου λοιπόν για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που γνώρισα εκεί πέρα, στη Στουτγκάρδη, που είναι πιο Έλληνες από Έλληνες, που είναι αγαπημένοι φίλοι πια. Ναι. Και τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για να κάνεις αυτή την τρέλα που σε έπιασε. Είναι αυτό που είπες. Ξύπνησα ένα πρωινό, πως έτσι τρώω τις αναλαμπές μου. Με το που ξυπνήσω και θα πάω να πιω τον καφέ, μου έρχονται στο μυαλό πράγματα και λέω αυτό. Χωρίς να σκεφτώ συνέπειες. Χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Είναι εκείνη τη μέρα που ξύπνησα, σε παίρνω τηλέφωνο, σου λέω αυτό και αυτό. Σε έπεισα, ήρθες. Και δηλαδή ξεκινήσαμε τελείως για πλάκα αρχικά ήταν στο μυαλό μου, να δοκιμάσουμε και εμείς. Ναι, κάτι. Να πούμε, οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει, κάναμε ανθρώπους ενδυματολόγους, script, βοηθούς, boomer, ηθοποιούς. Βοηθό, φροντιστήριο, τα πάντα, όλους τους φτιάξαμε εδώ. Οι οποίοι άνθρωποι είναι εθελοντισμός όλο αυτό, έτσι παιδιά, γιατί δεν γίνεται μία σειρά σχεδόν στο επίπεδο που έγινε, γιατί τολμώ να πω ότι όταν είδα το τελικό μοντάζ από τον Στέφανο, έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Εννοώ ότι δεν είχαμε τίποτα, είχαμε μόνο ανθρώπους που αγαπούσαν πολύ αυτό που κάνανε και θέλω να μου περιγράψεις λίγο τι έπαθε η Ελένη Μπουζουλίδου όταν της είπες ότι θα κάνει την ενδυματολόγο.
Γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια άλλη δουλειά. Έτσι. Δεν είναι οι άνθρωποι ενδυματολόγοι, script, βοηθοί, οπερατέρ, boomer, ηθοποιοί. Θέλω να μιλήσεις για αυτούς τους ανθρώπους, έναν ένα. Θα μιλήσω, ναι, εννοείται. Γιατί αυτό είναι και το ευχαριστώ που μπορώ να δώσω, τουλάχιστον από τη δική μου τη μεριά. Θέλω να πω αρχικά ότι όλο αυτό οφείλεται σε εσένα και στο Στέφανο το Κοντομάρη. Τι εννοείς, είχαμε μία τρέλα σαν τη δική σου. Είχαμε, ναι, χαρά ότι, να το κάνουμε. Ότι πιστέψατε ακόμα και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους όταν με ρωτούσες, Γιάννη, πώς θα το κάνουμε αυτό, και σου είχα πει με τα κινητά. Δαγκωνώσουμε. Με τα κινητά θα κάνω κάτι, θα φέρουμε κάμερα. Εντάξει, μετά μου λες τον ενδυματολόγο, τώρα λέω τι να της πω της γυναίκας, έχουμε ενδυματολόγο, θα κάνουμε μία. Μου λες εντάξει, αυτό θα το κάνουμε, εντάξει. Και έτσι καταλήξαμε και δημιουργήσαμε μία ομάδα ανθρώπων εδώ, αφιλοκερδώς το κάνανε όλοι, θέλω να πω, και να το αναφέρω και να το τονίσω. Είναι χορηγοί ουσιαστικά, έτσι, γιατί είχαμε και εξαιρετικούς χορηγούς, ναι. Αλλά όλοι οι Στουτγκάρδη κινητοποιήθηκε για να γίνει αυτό το σύριαλ. Ναι, σχεδόν όλοι, ναι. Σχεδόν όλοι, ναι. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Και αφού ανέφερες πρώτα την Ελένη Βουζουλίδου, θα την αναφέρω, θα ξεκινήσω από αυτό. Της λέω, θα κάνουμε τη σειρά. Μέσα, επειδή έχουν την τρέλα τη δική μου εδώ οι άνθρωποι που είναι γύρω μου, μου λένε μέσα, θα το κάνουμε. Ναι, λέω, θέλω να κάνεις αυτό. Μου λέει, ορίστε. Λέω, ναι, θέλω να γίνεις ενδυματολόγος. Μου λέει, πώς θα γίνω, Γιάννη, ενδυματολόγος? Είναι τότε η φάση που παίρναμε την Ελένη την Πλέτσα, την ενδυματολόγο, την επαγγελματία ενδυματολόγο που είναι στην Αθήνα. Που δεν μπορούσε να έρθει. Που δεν μπορούσε να μας ακολουθήσει, δυστυχώς. Και μας εξήγησε κάποια πράγματα. Αυτό. Και πήρε μπρος. Αμάν, τα χασε η άλλη, η Ελένη. Μετά μας μιλάω πέρα πρώτα για το συνεργείο, γιατί θα πάμε στους ηθοποιούς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για να γίνει μία σειρά να φτιάξεις ένα συνεργείο. Πόσο, ναι, ένα καλό συνεργείο που να ακολουθεί σε δύσκολα γυρίσματα. Πολλές φορές χτυπάγαμε και 15 ώρες γύρισμα, έτσι. Νύχτα, ξημέρωμα στη Γερμανία, με τους Γερμανούς να μας βοηθάνε χωρίς να μας βάζουν κανένα πρόβλημα, έτσι, με δράση. Και κανένα πρόστιμο. Κανένα πρόστιμο. Αυτό ήταν μαγικό. Αντιθέτως, μας βοηθούσαν κιόλας. Τα παιδιά διαβάσαν τα σενάρια που για πλάκα γράψαμε εμείς οι δύο και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που σε βοήθησαν, έτσι. Ναι. Εγώ και κάποιοι άνθρωποι το βοηθήσουν στα σενάρια. Ναι, ναι, θέλω να το πω ότι και η Νίκη Αγγελάκη έδωσε τη βοήθειά της πάρα πολύ και ο Βαγγέλης Οδοκουτσέλη σε κάποια σημεία πάρα πολύ. Δηλαδή από τη δική μου τη μεριά, έτσι, γιατί και σε αυτό ήμουν πρωτοεργάτης. Επίσης είναι το πρώτο μου, είναι γενικά, αν μπορεί να θεωρηθεί το ξεκίνημα κάπως έτσι, είναι η πρώτη μου δουλειά. Πιο και να είμαστε λοιπόν με την Έλενα Δημητρίου, τον Χρήστο τον Ξηρογιάννη, να φτιάχνουν πρόγραμμα κάθε μέρα με σκηνές για 10 επεισόδια, 10 λεπτά ή 15 λεπτά, αναλόγως τι είχαμε γράψει και εμείς ό,τι θέλαμε γράφαμε. Ναι. Χωρίς να ξέρουν, ο Χρήστος ο Ξηρογιάννης βεβαίως την ξέρει τη δουλειά, έχει κάνει διεύθυνση παραγωγής, ο κόσμος τον ξέρει πώς είναι. Το κάτω. Ακριβώς, είναι παραγωγός, έχει κάνει πολλές επιτυχίες στο θέατρο, σε σίριαλ, αλλά η Έλενα Δημητρίου δεν είχε κάνει ποτέ βοηθός και να βγάζει πρόγραμμα, έτσι, αλλά το φροντιστήριο με τα πάντα. Είχε την τρέλα όμως, είχε αυτή την τρέλα ότι θέλει να δημιουργήσει, το γούσταρε όλο αυτό. Όπως και όλοι. Άλλη. Πες μου, τι άλλο είχαμε. Να μην τα πω εγώ. Είχαμε την Εύη Κωνσταντινίδου, το script μας. Είχαμε script. Εξαιρετική δουλειά. Είχαμε τη Δέσποινα τη Βασιλείου που έκανε το φροντιστήριό μας, που μας έδωσε το σπίτι της και που ό,τι τη ζητούσαμε ήταν εκεί 100%. Είχαμε μια γυναίκα, μια Σοφία Σαλονικίδου, οπότε είχαμε κάποιες χορηγίες από κάποια εστιατόρια που μας βοηθούσαν με το catering και με όλα αυτά, να φάει το συνεργείο, να φάει όλη η ομάδα γενικά. Κάθε μέρα, να ακούσει ο κόσμος, ήμασταν καλεσμένοι στη ταβέρνα της Δέσποινας, στο Μεράκι, έτσι, και τρώγαμε σαν βασιλιάδες. Αυτή η γυναίκα μας είχε φαγητό μεσημέρι βράδυ και πολλές άλλες ταβέρνες, αλλά αναφέρω ειδικά τη Δέσποινα γιατί έπαιξε και στη σειρά. Ναι, πέρασε. Και έπαιξε όλοι οι ερασιτέχνες, έτσι, όλοι οι ερασιτέχνες. Και έπαιξε και πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Η Ζωή από το River. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Η Δώρα, ναι.
Η Δώρα. Ο ρόλος ζωή, δεν ήτανε. Ο ρόλος ζωή, ναι. Θέλω να πω κάτι, ότι όλοι οι άνθρωποι στη Στουτγκάρδη με συγκινήσαν πάρα πολύ, γιατί μας ανοίξαν τα σπίτια τους. Ζητούσαμε πευκοβελώνα, την είχαμε μπροστά μας. Ζητούσαμε βρακή του 1800, το είχαμε. Σε χρόνο ντετέ. Ζητούσαμε φορτηγά, τα είχαμε. Ζητούσαμε αμπελώνες, ζητούσαμε δρόμους, αυτοκίνητα, τα είχαμε. Ό,τι ζητήσαμε. Και αυτό οφείλεται και στην παραγωγή. Έχετε εξαιρετική παραγωγή, παρόλο που τώρα ξεκινήσατε. Έχετε μία παραγωγή ευλογημένη, γιατί σας αγαπάει πολύ ο κόσμος εκεί και τον αγαπάτε κι εσείς. Και ό,τι δύσκολο, γιατί και μένα αυτή η σκηνοθεσία που έκανα, αφού είμαι τρελή, ενώ τρελή με τη δουλειά μου, ζητούσα τα απίστευτα. Και παιδιά, πραγματικά, τα είχα. Αυτό όμως οφείλεται, Μπέση, ότι είχαμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους δίπλα μας. Ακριβώς. Και θέλω να μιλήσεις για έναν ένα. Θέλω να μιλήσω, δηλαδή, και η Εύη Κωνσταντινίδου ήταν ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας. Πολύ απλό, πολύ όμως κοινωνικό, πολύ ευχάριστο. Απευθείας, η Ελένη Βοζουλίδου λέει, Εύη, χρειαζόμαστε βοήθεια σε αυτό. Σ' αρέσει, θέλεις? Με τα χαρά, τρέχοντας ήρθε το κορίτσι. Αμέτρητες ώρες. Η Έλληνα η Δημητρίου, που πέρασε από πολλά πόστα και αυτή. Η Ρουθ, έκανε βοηθό σε ενδυματολόγο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Είχαμε ενδυματολόγο, είχαμε και βοηθό, είχαμε και αμπηγές, είχαμε μαλλιά. Μίλα για τα μαλλιά. Θα μιλήσω. Είχαμε το μακιγιάζ στις δύο τις καταπληκτικές κοπέλες. Εγώ, Γιαννάκη, μου θα με επιτρέψει να κοιτάξω λίγο και τη Γαλοπούλα. Μην καεί, παιδιά, γιατί έχουμε Χριστούγεννα. Για λέγε. Είχαμε την ευτυχία τη Βράχου, που το κορίτσι αυτό, όταν ζητήσαμε μακιγιάζ, γυρνάει και μου λέει, δεν είμαι επαγγελματίας μακιγιάζ. Και τη δείχνω όλους τους ανθρώπους εκεί και τη λέω, πες μου σε αυτό εδώ το κομμάτι που κάνω, ποιος είναι επαγγελματίας αυτή τη στιγμή. Όλοι ασχολούμαστε με κάτι άλλο στην πραγματική μας ζωή. Άλλες δουλειές, τα πάντα. Και τι λέω, θέλω όμως, γιατί είχα δει όμως τον τρόπο που. Εντάξει, η ευτυχία τυχαίνει να είναι και πολύ μεγάλο ταλέντο στο μακιγιάζ. Είναι απίστευτο ταλέντο. Ναι, ήμασταν τυχεροί, ήταν ταλέντο. Η άλλη κοπέλα που είχαμε, η Κωνσταντίνα. Η Ντίνα. Η Ντίνα. Είναι επαγγελματίας, μια από τις καλύτερες στον κόσμο για μένα. Είναι επαγγελματίας, αλλά αυτό που είχαμε μια κοπέλα που δεν είναι ακόμα επαγγελματίας, αν και ξεκινάει και το κάνει επαγγελματικά, και μια που είναι τελειόφυτη μακιγιές, ήταν η Σάξια. Και ήταν το ωραίο ότι χωρίς να γνωρίζονται αυτές οι δύο μεταξύ τους, δουλεύανε χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβλημα. Όχι μόνο αυτό, αγαπιόντουσαν και κρατάγανε και τα ρακόρ. Δεν είχαμε κανένα λάθος. Από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον. Έχουμε κάνει μοντέρ. Αν κάναμε λάθη ή όχι. Αλλά το παιδί λάστιχο, Στέφανος Κοντομάρης, κάνει κάμερα, φωτίζει, κρατάει τον μπούμ όταν μπορεί. Τρέχει καταδρομές με την κάμερα στο χέρι, χειρότερος από τον Κοκκινόπουλο, έχει καταδύσει. Τι άλλο κάνει? Μοντάζ, μουσική επιμέλεια. Τα πάντα έκανε ο άνθρωπος αυτός. Θα μου δίνει πίτια αυτό το πράγμα αυτό το παιδί. Είναι μέγας. Γιατί τα μαλλιά. Είναι βέλγικο σουγιά που λέει, τους καθαρίσεις. Τι λέει, τι λέει. Τα μαλλιά, τι τα μαλλιά. Ο Γεράσιμος τον λέει βέλγικο σουγιά. Βέλγικο σουγιά. Γιατί οι κομμωτές μας που είχαμε. Δεν το συζητώ. Τη Λίτσα. Μίλα για τα παιδιά. Τη Λίτσα που είναι μαζί μας εξ αρχής, η Λίτσα η Αγγλή. Το ξέρετε και εσύ προσωπικά από την πρώτη φορά που συνεχίσαμε την παράσταση. Γυρνάω και λέω στη Λίτσα, Λίτσα, θα μπορέσεις να μας κάνεις όλα αυτά, να επιμεληθείς τα μαλλιά, ό,τι χρειάζεται και αυτά. Μου λέει, εννοείται, ναι, Γιάννη, αλλά μου λέει, είστε πάρα πολύ. Λέω, χρειαζόμαστε και άλλους. Μου έφερε τον Κωνσταντίνο το Μαρένα. Που εκεί μας λύθηκαν τα χέρια. Ακολουθεί από πίσω η Χρυσάνθη Περχανίδου. Δηλαδή εκεί είχαμε τρεις ανθρώπους. Η Χρύσα. Ναι. Η Χρύσα. Απλά τα λέω όλα τα ονόματα. Πρέπει να τα πεις όλα τα ονόματα, γιατί ένας-ένας αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, φεύγαν από τη δουλειά τους, κουρασμένοι, τελειώναν το 8ωρο, 10ωρο πολλές φορές, πτώματα, και ερχόντουσαν μέσα στην καλή χαρά, πάντα κάτι φέρνανε στο γύρισμα, πολύ χαρούμενοι, και δουλεύανε ακόμα 15 ώρες. Δηλαδή, αλλάζει η μέρα και ξαναπηγαίνουν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ήταν απίστευτο αυτό και για εμάς τους ίδιους εδώ. Πώς άντεξαν όλο αυτό. 8ωρο καθημερινό, έξτρα άλλο ένα 10ωρο, 12ωρο, 15ωρο, όσο πήγαινε. Αφού πολλές φορές
πηγαίναν να κοιμηθούν, του διώχναμε να πάνε για ύπνο και δεν θέλανε. Ελάτε να καθίσουμε μαζί. Ναι, ναι, παιδιά, δεν θέλανε. Καθόντουσαν εκεί στο γύρισμα. Ήταν άσχητο. Τώρα, πέρα από τους χορηγούς, έτσι. Ήτανε, θέλω να ένα πω, άλλο πράγμα. Ήταν και η Σοφία Σαλονικίδου που μας έφερνε συνέχεια. Άλλη ιστορία. Φαγητά, υλικά, με τον άντρα της, τον γιο της. Τρέχανε πάνω κάτω οι άνθρωποι. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο είχαμε, το θυμάσαι πολύ καλά κι εσύ. Ό,τι και ποιος φρόντιζε το catering όμως, δεν λες για τη φιλενάδα μου. Το είπα. Τη Λίτσα την Κούσδρου. Την είπες στη Λίτσα μου. Πού είναι η Λίτσα? Λίτσα. Λίτσα. Λίτσα, θα σου κάνω κλίση μετά να πούμε τα δικά μας, ξέρει. Δεν το λέω. Εδώ θα μας ακούσουν. Να το τα καλησπέρα. Πού είσαι, κορίτσι μου? Λέω πώς φρόντιζες να είναι όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, το catering, τα φαγητά μας, τα φροντιστήριά μας με τον Χρήστο. Ε? Να το ξανακάνουμε. Να το κάνουμε το δεύτερο κύκλο. Να βρούμε κάποιους άλλους να το γράψουμε, γιατί δεν το προλάβουμε αυτή τη φορά. Γιατί ξεχνάς, ρε Βέση, που ήμασταν όλη μέρα στο γύρισμα, γυρνούσαμε το βράδυ στο σπίτι, γράφαμε, ζήναμε, συμπληρώναμε, γιατί την επόμενη μέρα έπρεπε να συνεχιστεί όλο αυτό. Ήτανε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, θα έλεγα. Όπως και για μένα και για τα παιδιά εδώ όλα. Ένα άλλο περίεργο πράγμα που αντιμετώπισα με πολύ συγκίνηση είναι ότι είχαμε κάποιες κοινές δράσεις που ήταν, πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται και η λέξη. Με τα φορτηγά, καταδρομή μου έρχεται να πω, πώς λέγεται, παιδιά. Επιδρομή. Τέλος πάντων. Επιδρομή, η επιδρομή. Και μ' αρέσει που γράψαμε, τέλος πάντων. Και ψάχναμε διάφορες εθνικότητες. Και ήρθανε, παιδιά, από όλο τον κόσμο. Αλβανοί, Αρμένοι, Ρώσοι, Τούρκοι, θύμισέ μου, Άραβες. Και κάναμε κάτι επιδρομές ασύλληπτες, κομπάρσι, ούτε στο Hollywood δεν μου είχε ξανατύχει αυτό. Και τους χορογραφούσα, θυμάσαι, τώρα πέφτετε, τώρα σας πυροβολούμε, τώρα κάνεις, μετράς λεφτά. Όλοι μαζί, ήταν απίστευτοι. Αυτό άλλα πιθαρχία... κάνω σε βίντεο, κάποια στιγμή να ξέρεις ότι θα τα εμφανίσω. Να τα εμφανίσεις, γιατί κάποιοι έχουν πλάκα, θυμάσαι, και τον τύπο που λέει, πω πω παιδιά, πρώτη φορά μέτραω τόσο χρήμα και δεν με πιάσανε στα αλήθεια η υπόψη. Τι άλλο. Πώς ένιωσες εσύ σαν ηθοποιός, Γιάννη μου, στην πρώτη σου δουλειά? Παιδιά, γυρίζει κάποιος την Ταλοπούλα ή να τη γυρίσω? Θα με βοηθήσετε? Είναι αυτό που λέει, γυναίκα μου, μηχάνημα. Πώς το προλαβαίνεις τώρα? Δεν τα προλαβαίνω, δεν βλέπεις. Έχω βοηθούς. Όλγα Σκιαδαρές, Νίκης, οι Σκιαδαρέσες. Υπόσχεσαι ότι την επόμενη φορά εδώ δημόσια θα τα φέρεις μαζί τα κορίτσια? Άμα θέλουν. Το υπόσχομαι εγώ. Αυτές πρέπει να ρωτήσεις, Γιάννη. Δεν είναι πια παιδιά, είναι κοπέλες τώρα. Ναι, ναι. Για πες μου αυτό που σε ρώτησα. Πώς ένιωσες σαν ηθοποιός? Για μένα απλά ήταν αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο, ένα ταχύρισμα σχολείο. Ένα πολύ μεγάλο σχολείο ήταν για μένα, και από σένα και από τον Στέφανο, γιατί δώσατε πολύ μεγάλη βάση στα πάντα. Στην κάθε σκηνή, στην κάθε γωνία. Προσέχατε τα πάντα. Γιατί? Για να βγει ένα όμορφο όσο μπορούμε αποτέλεσμα. Εγώ μέσα μου ήμουν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ συγκινημένος. Ελπίζω να μας βλέπουν τα παιδιά τώρα, γιατί αυτή η ερώτηση είναι για όλους σας, παιδιά. Γιατί όλοι οι ηθοποιοί, παύλα, ερασιτέχνες, συμμετείχαν στη σειρά επαγγελματίες πιο πολύ και επαγγελματίες, έτσι. Ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα όλο αυτό που έγινε, αλλά και για τον κόσμο και το γύρω-γύρω. Αυτό το βλέπεις και εδώ, πέρα από την ομάδα που ήμασταν στο Φαμίλιε Φουκαρά, που κάνουμε πρεμιέρα σε 1 ώρα και 10 λεπτά, και ο κόσμος τριγύρω που μας πλησίαζε, που έβλεπε, που ήταν περίεργος να δει το τι γίνεται, ήταν όλοι με ένα χαμόγελο. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Εμένα με τρέλανε αυτή η γενναιοδορία. Από τα μαγαζιά που με πήγε στα δικηγορικά γραφεία, με πήγε σε ένα δικηγορικό γραφείο και καλά. Ναι, Δημήτρη Καραδάκη. Είναι η λατρεία εδώ, που συμμετείχε κιόλας. Ακριβώς. Σε έναν δύσκολο ρόλο και ήταν και πολύ καλός. Η άλλη εταιρεία που την κάναμε, ότι είναι η δική μας εταιρεία. Τα γραφεία. Θέλ...
Πώς λέγονται? Κλέβα και Χάιτστ. Ναι, μπράβο. Είδες τα γερμανικά μου λίγο, αλλά δεν πειράζει. Στη σειρά μια χαρά τα είπα. Ναι. Που η κόρη του ήθελε να σπούδασε σκηνοθεσία και ερχόταν στα γυρίσματα. Ναι. Για... ήταν απίστευτο. Ερχόταν στα γυρίσματα γιατί την ενδιέφερε πάρα πολύ να δει όλο αυτό πώς γίνεται στα ελληνικά. Ναι. Γιατί το θεώρησε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να τους αναφέρουμε λίγο, να περάσουμε από όλα τα παιδιά, γιατί θέλω να τους ευχαριστήσω και εγώ σαν Γιάννης προσωπικά και σαν Greek Theater Art, να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Όχι, τώρα κόλωσα λίγο, γιατί θυμήθηκα τη Δήμητρα με τον Γέννη, που ήρθαν και στο βραδινό γύρισμα και μαζεύανε τα ό,τι έπεφτε κάτω, πώς όλος ο κόσμος βοηθούσε, σκούπιζε, καθάριζε. Δεν υπήρχε ειδικότητα επί της ουσίας, γιατί όλοι κάναν τα πάντα. Και αυτό με κάνει και κολλάω. Οι ερασιτέχνες έχουν κάτι μαγικό. Δεν έχουν κινησμό και δεν έχουν βαρεθεί. Άλλωστε το λέει και η λέξη. Νομίζω και εσύ το είχες πει αυτό. Ότι είναι ερασιτέχνες της τέχνης. Ακριβώς. Και αυτό με συγκινεί και με κινεί πάντα. Με κάνει να ξεκινάω από την αρχή. Ναι. Αυτό είναι μαγικό. Είναι πανέμορφο αυτό που έγινε. Είναι πανέμορφο. Για ανέφερε μου λοιπόν όλους τους χορηγούς σου τώρα, Γιάννη. Ποιοι άνθρωποι σε βοήθησαν? Ήτανε πάρα πολύ. Αφού ξεκίνησα από τη Δήμητρα και τον Γέννη, θα συνεχίσουμε αυτούς. Είναι ένα ζευγάρι που έχουν μια γερμανική μπειραρία στο Weidigen, τον Bürger Schäffle, που τους γνωρίζω και προσωπικά από παλιά. Και πάω και τους είπα, παιδιά, μου ήρθε μια ιδέα, έχω μια τρέλα, θέλω να κάνω αυτό και αυτό. Και η απάντησή τους, χωρίς να ακούσουν τι θέλω, χωρίς τίποτα, η απάντησή τους ήταν μέσα. Μα λέω, τι μέσα, ακόμα δεν ακούσατε, δεν ξέρετε τι ζητάω, τι θέλω. Ό,τι και να ζητάς μέσα. Και έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα. Που τα οποία τα παιδιά που είπες, ο Γέννη έπαιξε μέσα στη σειρά. Ακριβώς. Η Δήμητρα... και ο Κούκλος είναι πολύ ωραίος. Ναι, είναι πολύ όμορφος άντρας. Η Δήμητρα από πίσω έτρεχε για τα πάντα. Για τα πάντα. Επίσης κούκλα, αλλά δεν έπαιξε. Αλλά έκανε τα πάντα. Αλλά έκανε τα πάντα. Και αυτή. Θέλω να φέρουμε το River Bar, που είναι δύο συνέδεροι, και αυτή ο Όμηρος με τον Γιάννη, που μας παραχώρησαν το χώρο, το River Bar, ένα πανέμορφο... Και τι ποτάμι ήταν αυτό εκεί, πέσανε τα καταράκτες, τι μέρος ήταν αυτό, Γιάννη, με πήγε σε μέρη μαγικά. Ένα πανέμορφο, που κάναμε και γυρίσματα εκεί, και στο πρώτο επεισόδιο, το River Bar. Να αναφέρουμε τον ευνούχο της μεταφορές, εντάξει, που μας φιλοξένησε στον χώρο του, στις αποθήκες του, για να κάνουμε τις επιδρομές, τις νταλίκες του. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος... τα καφάσια του να τα γεμίσουμε με χρήμα, με ευρώ, ψεύτικα. Ήταν όλοι. Το Μελίριτον, το ζαχαροπλαστείο που μας στηρίζει σαν ομάδα εδώ πάντα. Τι υπέροχη, κυρία, η αγάπη, παιδιά, η αγάπη. Μόλις φτάνω στη Γερμανία μου γράφει, πώς το κάνει, κάνει αφίσα το πάτωμα, το δρόμο και γράφει, πέλα, μπες, τα γλυκά που μου πω, η αγάπη. Το θυμάσαι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ο Μάκης δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ κανένα. Το γράφησαν στο πάτωμα, καλώς ήρθες, Μπέση. Τι να πει κανείς. Μόνο είμαστε ευλογημένοι, γιατί πιστεύω και ήθελα να την κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, να την ακούσει κόσμος και ελπίζω να μας βλέπει κόσμος πολλής, να καταλάβει ότι θα έλεγα μια παροιμία που θα είναι με πορδές βάφησα αυτά. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι με την αγάπη μπορείς να κάνεις υπερπαραγωγή. Ναι. Και δεν εννοώ μία σειρά. Με την αγάπη μπορείς να πετύχεις απίστευτα πράγματα. Ήταν 20 μέρες μαγικές που δεν μπορώ να τις ξεχάσω. Γιατί καταφέραμε και κάναμε ένα τεχνικό σύριαλ, αλλά με τις συνθήκες αυτές που πολλές φορές τις βλέπουν και οι επαγγελματίες. Ναι. Αλλά να πούμε ότι τρέχαν όλοι. Και δεν ήταν από αυτό που λέγανε, αχ, κουράστηκα τώρα, αχ, βαριέμαι. Όλοι ζητούσαν να τρέξουν παραπάνω από αυτά που κάνανε. Τι να βαρεθούν, δεν τους αφήναμε να βαρεθούν τους ανθρώπους. Τους ζητάγαμε συνέχεια απίστευτα πράγματα και τα κάνανε. Και πολλές φορές φέρναν και ιδέες. Να σου θυμίσω πως πολλοί ψάχναν και για χορηγούς. Ο Γιάννης Ρόβας, ναι, ας πούμε. Ναι, Γιάννης Ρόβας, που είναι και πρωταγωνιστής της σειράς μας, συμμετέχει δηλαδή πολύ ενεργά μέσα. Η Μαρία.
Όλοι ψάχναν να βοηθήσουν με έναν τρόπο. Ό,τι είχε ο καθένας, μία τσάντα πορτοκάλια θα την έφερνε. Ήταν ασύλληπτο. Χρειαζόμασταν αυτό το παλτό, λέγαμε. Ποιος έχει γκρι παλτό σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό το στυλ. Εγώ, τα φέρνανε. Βλέπαμε. Τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει. Συνεχώς τα παιδιά. Και τα παιδιά τους μας δώσανε. Της Βουζουλίδου ο γιος που έπαιξε ο Νίκος, ο Βουγγασλής. Ναι. Η κόρη της υπέροχης αυτής κυρίας της Μαρίας της και με Τζετζίδου που μας έκανε και το διπορικό. Ευχαριστούμε το εμπλό. Το εμπλό, η Μαρία και με Τζετζίδου, ναι, που μας ακολουθούσε σε κάθε βήμα που κάναμε στην αρχή της σειράς. Η γυναίκα ήταν σπαθή. Και η κόρη της Ραφαηλία που κάνει την κόρη μου στη σειρά, έτσι. Υπέροχη, μεγάλο ταλέντο. Πολύ καλό το μας δώσαν τα παιδιά τους, μας δώσαν τα σπίτια τους, η Δέσποινα, η Έλενα, η Ρουθ, κάνανε και πάρτι. Δηλαδή, δεν μας φτάνανε τα μέρη τα υπέροχα που πηγαίναμε και μας κεράγανε παντού. Κάθε μέρα κάποιος έκανε ένα πάρτι και μαγείρευε και... Όπο, Γιάννη, το θυμάσαι, τι φαγητό ήταν αυτό. Πω. Η Ιωάννα από τον Μπαβάρια Hotel. Η Ιωάννα από τον Μπαβάρια Hotel είναι, πέρα από το ότι είναι έρωτας δικός μου, που το ξέρεις αυτό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν ο χορηγός μας φιλοξένησε στο ξενοδοχείο τον Μπαβάρια. Και αυτή και όχι μόνο αυτό, κάναμε τα γυρίσματα εκεί, τα περισσότερα γυρίσματα. Έτσι, με το σύζυγο Τυριτίδη. Με το σύζυγο Τυριτίδη, ο Ανέστης Τυριτίδης. Και το σπίτι της μας έδωσε, και το ξενοδοχείο μας έδωσε, και τα ρούχα της μας έδωσε, και τα κοσμήματά της μας έδωσε, και την ομορφιά της μας έδωσε. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι όμως. Ο Χάρης. Ο Χάρης Κόπουλος. Ήτανε. Για να μην τους ξεχάσω, γιατί θα είναι κρίμα αν ξεχάσει κάποιον. Δεν έχεις ένα χαρτάκι, τι σου έχω διδάξει. Τους έχεις γραμμένους και τους ανθρώπους να μιλήσεις. Στην καρδιά μου μέσα. Ναι. Ξέρω, Μότσαρτ, θα θυμάσαι, τα έχεις γραμμένα. Για πες μου, Γιαννάκη μου. Για πες μου, Γιάννια μου. Συμμετείχε πάνω στη σειρά μας και ο Γιώργος από το Βόμπαρ, που είναι και αυτό στη Στουτκάρδη μας ένα πολύ δυνατό πρόσωπο, που τον εκτιμάει πολλοίς κόσμος, και με τη σειρά του μας εκτίμησε και εμάς πάρα πολύ. Επίσης αυτόν τον άνθρωπο το που πήγα και του λέω χρειάζομαι βοήθεια, μου λέει ό,τι θες. Να σου θυμίσω, στο πρώτο μας γύρισμα υπήρχε ένας μπούμαν εκεί που δούλευε στο River, που μας έκανε και την πρώτη μέρα. Ο Δημήτρης, στο River είπες. Ο Δημήτρης. Ναι. Και ακριβώς. Στο River, το ίδιο και τα παιδιά του. Ζητήσαμε βοήθεια μέσα και το χώρο. Ο Τάσος με τη Μαρία που κάνανε boom. Και ο Τάσος με τη Μαρία κάνανε boom. Ο Τάσος όμως είναι πραγματικό ηχολήπτης από την Ελλάδα. Εντάξει, είναι η δουλειά του. Okay. Ναι. Έχει ξαναδουλέψει με τον Στέφανο τον Βουδούμα. Και είναι και αυτός εδώ στη Στουτκάρδη. Και ένας από τους κακοποιούς μου τις φωτογραφίες. Και ο Γιάννης Τσολάκης, το παιδί που και αυτό σπουδάζει σκηνοθεσία στο Ντίζελντορφ, πάνω κάπου είναι προς τη Βόρεια Γερμανία είναι, που μας ακολουθούσε πάντα για boom, να μάθει όλη τη δουλειά στον Τάσο. Το River Bar, όπως το είπαμε, το αναφέραμε. Το Βόμπαρ. Το Bürgerstüble, ο Ευνούχος στα Transport. Για να μην τα ξεχάσω, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Το Gallery Cafe που κάναμε και γυρίσματα στο Φόρμα. Υπέροχο. Ναι, και υπέροχος άνθρωπος και ό,τι θέλαμε. Μα δηλαδή μας άνοιγαν τα μαγαζιά τους. Κάντε ό,τι θέλετε, πιείτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα όλο. Θυμάσαι τη Δέσποινα στο μεράκι που λέει «Τι σ' αρέσει να σου φτιάξω» και πήγε και έφτιαξε ψάρια επειδή μου αρέσουν τα ψάρια. Ναι. Γιατί το καφέ έλεγε να πόσους καφέδες. Αυτή η γυναίκα όλα τις τα λεφτά τα χάλασε στους καφέδες. Άλλη γυναίκα, η Δήμητρα. Ήμασταν και πάρα πολύ, ήταν υπερπαραγωγή, δηλαδή. Η Δήμητρα η Παπαδοπούλου, παιδιά, ναι, με το καφέ Ευελίνα στο Bad Cannstatt. Εμείς είχαμε κλείσει και το μισό μαγαζί για πάρα πολλές ώρες που το χρησιμοποιούσαμε, έτσι. Η Χριστίνα με τα ρούχα που μας δάνεισε, κάποια ρούχα που χρειαζόμασταν, το Crystal Fashion. Είναι ένας άνθρωπος επίσης που αγαπώ πολύ, γιατί είμαι... Τώρα ο κόσμος θα νομίζει ότι αναφέρουμε χορηγούς, αλλά στην πραγματικότητα, παιδιά, αναφέρουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν μιλήσουμε για αυτούς ή αν τους κάνουμε διαφήμιση. Απλώς θέλαν να μας βοηθήσουν, γιατί γουστάρανε, γιατί τους άρεσε. Αυτό. Αλλά εμείς όμως, επειδή το ζήσαμε και το νιώσαμε όλο αυτό, νιώθουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, πρέπει. Δεν υπάρχει λέξη πρέπει.
είναι αυτό το πράγμα ότι τη δεχτήκαμε όλη αυτή την αγάπη. Ωραία, Γιάννη, η ώρα είναι... Την κλείσαμε τη μισή ώρα, δεν θέλουμε να γίνουμε κουραστικοί. Mm-hmm. Θέλουμε να μας αγαπάει ο κόσμος, θέλουμε να δει τη σειρά. Θέλουμε να μου ξαναπείς τι ώρα προβάλλεται απόψε και πού, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να τη δει, όπως καταλαβαίνει. Ναι. Θα μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube, Greek Theater Art, να κάνετε και μια εγγραφή, καμπανάκι. Οπότε κάθε εβδομάδα που θα βγαίνουν τα επεισόδια, θα σας χτυπάνε την πόρτα για να μας δείτε. Είναι 10 επεισόδια, είναι μια μίνι διαδικτυακή σειρά. Πρωταγωνιστή Φαμίλια Φουκαρά. Φαμίλια Φουκαρά, πρωταγωνιστή η Μπέση. Το παίζεις κάθε Πέμπτη θα είναι η σειρά. Νομίζω ναι, να το κρατήσουμε κάθε Πέμπτη. Εγώ νομίζω. Νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε. 9 ώρα Γερμανίας, 10 ώρα Ελλάδας. 10 ώρα Ελλάδας. Τα παιδιά που πρωταγωνιστούν στο μέσα. Στο Greek Theater Art. Ναι. Τι είπες, δεν σε άκουσα. Λέω τα παιδιά που πρωταγωνιστούν επίσης μέσα, που είναι ο Γιάννης Ορόβας, η Μαρία Σιρκελίδου, ο Διονύσης Γκένες, η Χρύσα Βασιλείου, η Φωτεινή Τοπούζογλου, η Ρένα η Μάρκου, η Ιωάννα η Νίκου, ο Χαράλαμπος ο Μοσχόπουλος. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Τα μισά τα έχεις ξεχάσει, τα έχω πει εγώ. Είναι όλοι τόσο πολύ. Έπαιξε. Και ποιος, και η Λίτσα έπαιξε. Και ο πατέρας σου έπαιξε. Η Ραφαηλία Επαγγίδου. Μου έρχονται τώρα, περίμενε. Γιατί το πάω. Η κόρη της Ιωάννας, η Θηρητίδου, η κούκλα που είναι το κορίτσι σου. Καλά, είναι στα επόμενα επεισόδια, αλλά δεν έχει σημασία. Τον Ματέους δεν θα τον πεις. Ο Ματέους, ο Πολωνός που ήρθε να μάθει λίγο. Ο Πολωνός που ήταν τελικά Γερμανός, αλλά ήταν Πολωνός, ναι. Περίμενε, Μπέση. Τι να περιμένω. Εδώ έχει κλείσει τηλεόραση. Θα είχα κάνει ζάπινγκ. Τι περίμενε, έπρεπε να τα έχεις πει. Κάνω και μάθηματα αυτό. Τους ανέφερα. Τους ανέφερες όλους. Ναι. Ποιος έγραψε τη μουσική στο συγκλονιστικό αυτό τραγούδι που θα σκίσει. Θεόδωρος Χαλκιάς. Και έκανε ερμηνεία η Τζένι Λίφο και ο Θοδωρής Χαλκιάς μαζί. Επίσης. Αυτό το τραγούδι, παιδιά, θέλω να κλείσουμε με αυτό, είναι τεράστια επιτυχία για μένα και είναι πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, παίζει στη σειρά πολύ. Και έγινε με πολύ αγάπη από τα παιδιά και πολύ πολύ κόπο. Είναι με ελληνικό και γερμανικό στίχο. Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε τι σας λέμε. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Φαμίλια μας ήρθε και ήρθε για να μείνει. Γιάννη μου γλυκέ, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Και επίσης, εύχομαι να πάει καλά. Θέλω να αναφέρω κάτι πολύ μικρό, ότι ξαφνικά μας χτύπησε την πόρτα ένας καινούριος άνθρωπος που είδε όλη τη δουλειά μας και θέλει να είναι μαζί μας για όλο αυτό. Ο χορηγός επικοινωνία μας. Το GR Land και το Bavaria.gr. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ανέφερες και αυτό, γιατί όντως το ξέχασα εγώ αυτό. Και έχει κάνει και φοβερή δουλειά ο άνθρωπος. Γιάννη, να σκίσεις. Να σκίσετε όλοι, παιδιά, σήμερα. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Έχω δει το επεισόδιο. Είμαι πολύ περήφανη, πολύ χαρούμενη και περιμένω να πάνε όλα καλά και να είστε κι εσείς περήφανοι και να καταλάβετε ότι όλα αυτά που περάσατε από μένα, γιατί ήμουν μια σκύλα και μισή και πολύ σκληρή μαζί σας, είχαν αποτέλεσμα. Και είχαν αποτέλεσμα πυκνό, συμπυκνωμένο. Κάνατε πολύ γρήγορα, πολύ καλή δουλειά. Μάθατε απίστευτα πράγματα και είστε καλύτεροι από επαγγελματίες. Σας αγαπώ πολύ, ελπίζω να με αγαπάτε κι εσείς. Σε αγαπάμε ξέρω, πάρα γιατί πολύ και τώρα, κάτω, και τώρα από κάτω είναι που λέει μας ξέχασες, είναι ο Μαρίνος ο Κότσοβλου και ο Στέργιος ο Ζιάκας, η αστυνομική σου Μπέση. Δεν μπορεί να τους ξεχάσει κανείς αυτούς. Αυτούς δεν γίνεται να τους ξεχάσει γιατί σε αυτούς βασικά στηρίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του σίριαλ και θα καταλάβει ο θεατής τι εννοούμε. Σας αγαπώ πολύ. Και περιμένω τα κόμματα. Καλά Χριστούγεννα. Να φάτε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Θα ξανακάνουμε live την παραμονή της πρωτοχρονιάς για το δεύτερο επεισόδιο. Θα το ανακοινώσουμε σύντομα. Με πολύ άλλες πληροφορίες. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά πολλά. Καλό βράδυ. Γεια σου αγαπημένη. Δεν ξέρω και πώς κλείνει.